Ναι, για να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πρώτα απ' όλα να μας δώσει και εκείνος τη δική του αίσθηση για το πώς έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής το σύστημα των εκπτώσεων, αν τελικά είναι κίνητρο αυτό το 50% και αν ενδέχεται να αυξηθεί φυσικά. Υπάρχει κίνηση στην αγορά, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ή το πορτοφόλι στενάζει? Νομίζω το ρεπορτάζ που κάνατε από Θεσσαλονίκη είναι αυτό που συμβαίνει συνολικά στη χώρα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε φέτος στα 3 δισεκατομμύρια, που ήταν το αντίστοιχο ποσό που είχαμε στις περσινές εκπτώσεις. Και πώς δηλαδή, αυτό θα σήμαινε. Αποπληκτοριστικά θα σήμαινε 12% μείον. Δεν είναι καλή εικόνα, γιατί και το πρώτο τετράμινο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, είχαμε 6% μείωση του τζίρου. Όπως καταλαβαίνετε, τόσο η ακρίβεια όσο και η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι παράγοντες που επιδρούν αποφασιστικά στα νοικοκυριά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να το πούμε απλά, ο άλλος θέλει να κάνει τις διακοπές του, ό,τι έχει το διαθέτει για διακοπές και δεν δίνει τα χρήματά του για ένδυση, υπόδηση. Ευελπιστούμε, όπως σωστά είπατε, ότι στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, επιστρέφοντας από τις διακοπές, μπορεί να κάνουμε κάτι καλύτερο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν περιμένουμε τον αντίστοιχο τζίρο με την περσινή χρονιά. Αντίστοιχη εικόνα, βέβαια, αισθανόμαστε ότι υπάρχει και στον τουρισμό, και θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε αν, γιατί όλα δείχνουν ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ, στο τζίρο αυτό αποτυπώνεται? Είδα με πολύ προσοχή και τη συζήτηση που κάνατε προηγουμένως. Έχουμε φέτος, θα έχουμε ρεκόρ τουρισμού, δηλαδή αφήξεις θα είναι περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. Την ίδια στιγμή θα έχουμε μικρότερο τζίρο από την περσινή χρονιά. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ξανασυζητήσουμε συνολικά. Τι είδους τουρισμό έχουμε, πόσο τουρισμός αυτός έρχεται και με ποιες προϋποθέσεις στη χώρα, γιατί ουσιαστικά ο πολύ μεγάλος αριθμός δημιουργεί υπερτουρισμό και προβλήματα. Σας θυμίζω ότι φοβάμαι ότι του χρόνου στις 14 περιοχές που έχουμε έλλειψη νερού θα έχουμε και επεισόδια πιθανόν στο να μην θέλουν οι ντόπιοι κάτι για τον τουρισμό. Άρα πρέπει να επανεξετάσουμε συνολικά τον τρόπο της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας, γιατί το κατακεφαλήν εισόδημα που διαθέτεται από τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μας μπαίνουν τα προβλήματα και ο τζίρος να είναι, επαναλαμβάνω, το πιθανότερο θα είναι μικρότερο σε την περσινή χρονιά. Ασφαλώς και υπάρχουν προβλήματα οικονομίας σε όλη την Ευρώπη. Όμως ο τρόπος επιλογής, ειδικά σε νησιά που δείξατε, είναι θέμα δικό σου, τι πολιτικές εφαρμόζεις. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν καταναλώνουν τελικά οι τουρίστες που φτάνουν στη χώρα. Προτιμούν να μείνουν μέσα, να μαγειρέψουν, να πάρουν ένα σουβλάκι, μία πίτσα, να τη βγάλουν πιο οικονομικά. Κυρία Γεωργίου, είναι οι προϋποθέσεις που βάζεις για την εισρωή των τουριστών. Αλλάζεις προϋποθέσεις, αλλάζεις και το μείγμα. Αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί πολλά από τα θέματα που συζητάγαμε, δηλαδή η στέγη, είναι αποτέλεσμα του υπερτουρισμού. Το Airbnb, επειδή άκουσα τη συζήτησή σας, έχει 1 εκατομμύριο κρεβάτια και τα ξενοδοχεία έχουν 930.000. Είναι πρωτόγνωρο να έχει περισσότερα κρεβάτια έχει το Airbnb από τα ξενοδοχεία. Όλα αυτά θα λυθούν αλλάζοντας το μείγμα των τουριστών που έχει. Αν θέλετε, και εγώ το βρίσκω πολύ χαμηλό το ποσό των 10 ευρώ για να πηγαίνουν τα κουραζιρόπλια στα νησιά αυτά. Μα είναι 0,35, μας έλεγαν από τη Σαντορίνη. 0,35 είναι το τέλος αυτή τη στιγμή. 35 λεπτά του ευρώ. Είναι αστείο. Αφού σε αυτές τις περιοχές θες να τις προστατεύσεις, θα βάλεις μεγαλύτερο τέλος, να εμποδίσεις αυτή την κάθοδο, η οποία μόνο αρνητικά αποτελέσματα έχει. Αλλά θα έλεγα ότι συνολικά αυτό που είπατε, η μακρά περίοδος τουρισμού. Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα τουριστικό σε συγκεκριμένες περιοχές. Και υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα που θα έλεγα βλέπουν τον τουρίστα με το κιάλι. Άρα να πτήσεις μια άλλη λογική και φιλοσοφία του τουρισμού, ενισχύοντας περιοχές που έχουν λιγότερο τουρισμό. Και βέβαια, για να λέμε και τα στραβά και των δικών μου συναδέλφων, των εργοδοτών και αυτοί να καταλάβουν, γιατί παρακολούθησα και αυτό το κομμάτι της συζήτησης με την έλλειψη εργαζομένων. Ξέρετε, τη στιγμή που έχουμε 500.000 ανέργους, μας λείπουν 250.000. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε επιδότηση εργασίας. Δεύτερον, οι ίδιοι εργοδότες πρέπει να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να είναι άθλες οι συνθήκες που είναι οι εργαζόμενοι. Οι αμοιβές τους πρέπει να είναι λογικές, γιατί νομίζω ότι γνωρίζετε ότι μεγάλο μέρος των εργαζομένων που δουλεύουν σε τουριστικές επιχειρήσεις πάνε στο εξωτερικό ακόμη. Δηλαδή το brain drain δεν έχει σταματήσει. Όχι, γιατί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες, υψηλότερες αμοιβές, έχουν μια αξιοπρεπή στέγη, έχουν φαγητό. Σωστά. Και έχουν καλές συνθήκες εργασίας. Κύριε, αυτά πρέπει να προβληματίσουν και εμάς όμως. Πρέπει να προβληματίσουν και να το ξανασκεφτούμε όλοι μαζί και να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Η αφορμή για να σας έχουμε σήμερα εδώ είναι η μεγάλη διασταύρωση που έρχεται από το Σεπτέμβριο για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Είναι μια μεγάλη πληγή και έρχονται βαριές καμπάνες για όσους δεν ασφαλίζουν τα αυτοκίνητά τους
και συνθέτει κίνδυνο θάνατο. Και ένα νέο σύστημα που θέλετε για τους υπόλοιπους. Κυρία Λάσκαρη, έχω πει ότι και το ξαναλέω, δεν έχεις το δικαίωμα να κυκλοφορείς το αυτοκίνητο αν είσαι ανασφάλιστος. Και εξηγώ το γιατί. Ένα ανασφάλιστο όχημα είναι μια βόμβα στους δρόμους, γιατί ξέρετε, πολλές φορές που βλέπουμε κάποιους να τους χτυπάει ένα αυτοκίνητο και ασκόνται και να φεύγουν, είναι ακριβώς γιατί είναι ανασφάλιστο και ξέρει ότι και η ποινή αλλά και τα χρήματα πρέπει να πληρώσουν πολλά. Δεύτερον, δεν είναι λογικό όταν αυτός είναι ασφάλιστος να πληρώνει οι υπόλοιποι, αυτό σημαίνει επικουρικό ταμείο, για αυτόν που ήταν ανασφάλιστος. Άρα, καταρχήν, είμαστε υπέρ των πολύ μεγάλων προστήμων για τα ανασφάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διασταυρώσεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ο νόμος είναι εδώ και 10 χρόνια. Επιτέλους θα πρέπει να γίνει διασταύρωση και στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με το αρμόδιο Υπουργείο, η άποψή μας είναι ότι πρέπει να ιδιωτηθεί το ευρωπαϊκό σύστημα, όπως είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις προηγουμένες χώρες, διασταύρωση κάθε μέρα. Γιατί μια φορά το χρόνο? Διασταύρωση που γίνεται κάθε μέρα. Έτσι θα ανοίξει αυτή η αγορά και σε άλλα πόσες χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα κυκλοφορούν τώρα και με τι πρόστιμο κινδυνεύουν από Σεπτέμβριο ώστε να ασφαλίσουν το όχημά τους? Σήμερα υπολογίζουμε σε 500.000 τα ανασφάλιστα. Βεβαίως θα μειωθεί ο αριθμός όταν δούμε ότι κάποια από αυτά είναι κατεστραμμένα, γιατί σήμερα αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται και θα φανεί μέσα από τη διασταύρωση που γίνεται. Τα πρόστιμα είναι 250 ευρώ για το ΙΧ, στην επανάληψη 500 και 500 και 1.000 για τα φορτηγά. Η άποψή μου είναι ότι ακόμη και αυτό το πρόστιμο δεν είναι το ιδανικό για να λυθεί. Η εκτίμησή μου είναι στο δεύτερο πρόστιμο πρέπει να κατασχέται το αυτοκίνητο, γιατί εξηγώ ότι ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών ζητημάτων που δημιουργείται στους δρόμους, ειδικά στην περιφέρεια, είναι εξαιτίας των ανασφάλιστων. Παρατηρούμε δηλαδή ότι εάν δούμε τους δείκτες, τα ανασφάλιστα τι ζημίες κάνουν, θα έλεγα ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων που είναι ανασφάλιστα. Και εδώ έρχεται δηλαδή, και έχει μια... και μια τέτοια συμπεριφορά άσχημη ο ανασφάλιστος. Και εδώ έρχεται και μια διευκόλυνση σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτόματη άντληση των στοιχείων στο gov.gr για να κάνουμε το ασφαλιστήριό μας συμβόλαιο πιο εύκολα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη τομή, θα έλεγα, στην αγορά μας, ένας εξοπλισμός σημαντικός. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε ότι δεν θα χρειάζεται πλέον όταν αλλάζει η εταιρεία να ξαναδίνει τα στοιχεία σου. Θα μπορεί να αντλεί η ασφαλιστική εταιρεία τα στοιχεία από τον Gov. Και επειδή είχαμε και μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παστεριού, πριν δύο μέρες, μας είπε ότι την ίδια δυνατότητα θα έχουν και οι διαμεσολαβητές. Άρα εδώ διευκολύνεται πάρα πολύ, είναι μεγάλες ταχύτητες. Δεν θα χρειάζεται να κουβαλάς κάθε φορά το δίπλωμα, την ταυτότητα. Όλα αυτά θα υπάρχουν σε αυτή την ψηφιακή κάρτα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή που διευκολύνει από γραφειοκρατίες, από προβλήματα. Το βασικότερο όμως είναι όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν, κυκλοφορούμε χωρίς να έχουμε ασφαλισμένο το αυτοκίνητό μας. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.